να τους δίνει οδηγίες! Οδηγίες είναι στους πρόεδρους, ο συνδικαλιστής! Χθες, ερχόμενοι στο συνέδριο, προκειμένου να προστατεύσουν όλο αυτό το σύμπετο, οι δυνάμεις που συγκροτούν το Προεδρείο της Ομοσπονδίας, με προεξέχοντα τον πρόεδρο, το γνωστό εργοδότη συνδικαλιστή Καραγεωργόπουλου, είχαν φέρει δεκάδες μπράβους νονούς της νύχτας, ποινικούς, προκειμένου να προστατεύσουν τα αφεντικά τους. Ο στόχος τους ήταν προφανής από την αρχή. Face control σε όποιον έμπαινε μέσα, ρωτούσαν από πού είμαστε οι εργαζόμενοι, τι ρόλο έχουμε εδώ, με μόνο στόχο να καθορίσουν τους συσχετισμούς και να φτιάξουν ένα συνέδριο παροδία. Συνδικάτα ταξικά, όχι εργοδοτικά. Σωματεία εργατών, όχι των εργοδοτών. Σωματεία εργατών, όχι των εργοδοτών. Έχουν κάνει μήνυση παντός υπευθύνου για τη ματέωση του συνεδρίου και ζητάνε 100.000 ευρώ. Εδώ οι δυνάμεις της ΔΑΣ έχουν φτιάξει μία κούτα, έναν έρανο, ό,τι μπορεί ο καθένας από το υστέρημά του, να προσθέσουμε στο κουτί, μήπως και καλύψουμε αυτό το ποσό και να το δώσουμε και στον Καραγεωργόπουλο και στον Βασιλόπουλο και στον Κυριακούλη εδώ πέρα, για να καλύψουν τα έξοδα του συνεδρίου. Και επίσης, γνωρίζετε πολύ καλά ότι 30 χιλιάρικα τις προηγούμενες μέρες πήραν από τη ΓΕΣΕ. Νομίζουμε ότι η ΓΕΣΕ με τέτοια προχεριά που και μπορεί να καλύψει και τα υπόλοιπα 70. Τους σκοτούς πώς θα τους πληρώσει. Η κυβέρνηση, η ελληνική αστυνομία γνωρίζει καλά ποιος κόσμος, ποιοι ήταν αυτοί που ήρθαν εδώ χθες το πρωί για να επιτεθούν, να χτυπήσουν εργαζόμενους συνδικαλιστές. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ανοίξουμε συζήτηση συμψηφισμού όπως θέλουν να κάνουν αυτές οι δυνάμεις και να ταυτίσουν εργαζόμενους που είναι στην παραγωγή, εργαζόμενους συνδικαλιστές με τους ποινικούς και τους νονούς της νύχτας. Συνδικάτα ταξικά, όχι εργοδοτικά. Εμείς δεν πρόκειται να υπογράψουμε κανένα πρακτικό. Θέλουμε να γίνει συνέδριο. Το αν δεν γίνει η ευθύνη είναι δική τους, των υπόλοιπων, και φαίνεται ότι ετοιμάζουν να εμφανίσουν στα χαρτιά ότι έγινε συνέδριο. Μην τολμήσουν. Μην τολμήσουν. Γιατί γνωρίζουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Λοιπόν, παραμένουμε εδώ, απαιτώντας να γίνει πραγματικό εργατικό συνέδριο. Με τους όρους και τις προϋποθέσεις ενός τέτοιου συνεδρίου. Εάν επειδή έρχεται το συνέδριο της ΓΕΣΕ και θέλουν να βγάλουν πληθώρα αντιπροσώπων, εντός εισαγωγικών αντιπροσώπων των εργαζομένων, το κάνουν στα χαρτιά, ξαναλέμε, καθαρά, δεν θα γίνει να μην το τολμήσουν. Οι όποιες ενέργειές τους τέτοιου είδους και άλλες, κατ' εντολή των αφεντικών τους, δεν θα περάσουν. Να είμαστε καθαροί. Εδώ υπάρχει ταξικό κίνημα, υπάρχουν εργατικά, πραγματικά συνδικάτα και αλλού αυτά που θέλουν να κάνουν. Αλλού αυτά που θέλουν να κάνουν. Και το τραγούδι ξέρετε τι λέει. Σαμπά στην Καλαμάτα. Και ένα άλλο τραγούδι λέει να δεις τι σου έχω για μετά. Λοιπόν, ας τα πάρουν υπόψη τους για να ξέρουμε να είμαστε καθαροί και μεταξύ μας δηλαδή. Εμείς είμαστε.